Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και αδελφοί εν Χριστώ. Έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή μας ότι το κέντρο και ο άξονας της ζωής μας και του κόσμου, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι ο Χριστός. Μακάριος εκείνος ο οποίος τον δέχεται απαρχής, δίχως πάρα πολλές έτσι επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του, και μακάριος ακόμα περισσότερο εκείνος που τον γνωρίζει καλά. Όσο πιο καλά γνωρίζει κανείς τον Ιησού Χριστό, τόσο πιο καλά γνωρίζει το Θεό. Διαμέσου του Ιησού Χριστού μαθαίνουμε τον Πατέρα. «Εσκήνωσεν εν ημίν ο Λόγος», λέει ο Ιωάννης, δηλαδή σκήνωσε ανάμεσά μας ο Λόγος. Ήρθε, έγινε άνθρωπος, φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι το υπαριθμόν ένα πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητος που αναταράσει τις καρδιές των ανθρώπων τόσο πολύ όσο κανένας άλλος. «Τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου», ρώτησε ο Κύριος σε μια δεδομένη στιγμή τους μαθητές. «Τι λένε για μέναν, ποιος είμαι εγώ?» Και αυτό τον κάνει τον Χριστό το πιο μυστηριώδες πρόσωπο της ιστορίας. Είναι τόσο μυστηριώδες, αγαπητοί μου αδελφοί, το πρόσωπό του, αλλά τόσο μεγάλο και φοβερό, που από αυτό εξαρτάται η ευτυχία ή η δυστυχία των ανθρώπων και των λαών και από τη στάση που θα πάρουν απέναντί του ο κάθε άνθρωπος. Αν θα πάρουμε μια στάση Α ή Β απέναντι σε κάποιον άλλο φιλόσοφο, τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη ή τον Σοκράτη ή τον Βούδα ή οποιονδήποτε, αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή μας. Αν όμως πάρουμε μια θετική ή αρνητική στάση απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Γι' αυτό το ερώτημα του Κυρίου μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι, ποιο να με λένε εμένα ότι είμαι οι άνθρωποι», είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο στέκεται στον ορίζοντα της ανθρωπότητος, θα λέγαμε γραμμένο με ανεξίτηλα γράμματα, και μέχρι που τελειώσει ο κόσμος αυτό το ερώτημα θα ταλανίζει, θα έλεγα, διότι είναι σημαντικό και κεντρικό το πρόσωπο, και αν δεν ήταν έτσι, αν δεν ήταν ο Χριστός να είναι αυτό το πρόσωπο, γιατί πολεμάται ο Χριστός και γιατί στρέφονται εναντίον του Ιησού Χριστού, αν υποτεθεί ότι δεν ήταν κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας της ανθρωπότητος. Είναι λοιπόν ο Χριστός κεντρικό πρόσωπο. Και σήμερα γίνεται αντιχριστιανικός αγών, όχι εναντίον του Ισλαμισμού, όχι εναντίον του Βουδισμού, ο οποίος σχεδόν είναι έτσι ομιχλώδης, γιατί και όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι Κινέζοι είναι άθεοι. Δεν τους ενδιαφέρει το μεταφυσικό στοιχείο. Αν ρωτήσετε Κινέζους, είναι πολύ ρεαλιστές και άνθρωποι αυτής της γήινης, ρεαλιστές κατά κόσμο δηλαδή. Ποιος είναι λοιπόν ο Χριστός? Είναι αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος Πέτρος στο ερώτημα του Κυρίου, «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του Θεού, των ιών του ανθρώπου, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Εσύ είσαι ο Χριστός, αυτός ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο οποίος έχει προφητευθεί με τόσες πολλές προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και από άλλα συγγράμματα. Είσαι λοιπόν ο αιώνιος και αεί υπάρχον αληθινός Θεός, ο ζωντανός Θεός, ο πραγματικός Θεός, ο αεί υπάρχον. Εσύ που είσαι πάντα υπάρχον, εσύ που είπες πριν να γεννηθεί ο Αδάμ, πριν να υπάρξει ο Αδάμ, ο Αβραάμ, συγγνώμη, αλλά και ο Αδάμ. Υπάρχω εγώ, είπες στους Φαρισαίους, πριν από τον Αβραάμ εγώ υπάρχω. Άρα λοιπόν, και αυτό αποτελεί ένα πιστήριο, οι λόγοι του Κυρίου,
και είναι ένα κριτήριο, το κριτήριο του χριστιανισμού. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι χριστιανός αν δεν πιστεύει, το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι τόσο θεμελιώδες αυτό το πράγμα, το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, ώστε αποτελεί το κριτήριο του χριστιανισμού και του κάθε ανθρώπου, διότι από εκεί ακριβώς θα φανεί τι πιστεύει και τι αξίζει και τι έκανε σε αυτή τη ζωή. Τι μπόρεσε να καταλάβει από τα μεγάλα θέματα αυτής της ζωής. Μπόρεσε να καταλάβει την αγιότητα του Χριστού. Μπόρεσε να καταλάβει τη σοφία του Ευαγγελίου σαν ένα κοινωνικό, ας πούμε, βιβλίο πλήρες σοφίας. Μπόρεσε όλα αυτά ο άνθρωπος να τα καταλάβει. Η διδασκαλία του ιδίου του Κυρίου μας αποδεικνύει και ο βίος του, η ζωή του, η οποία είναι τέλεια, αλλά και η διδασκαλία του είναι τέλεια, αλλά και επιπλέον τα θαύματα. Ορίστε από πόσες περιοχές, από πόσες πλευρές λοιπόν μας πιάνει, από πόσες πλευρές μας πιάνει αυτό το πράγμα που λέγεται Θεότης Χριστού, από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, που είναι παν υπερτέλεια διδασκαλία, από την άψογη εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο, δίχως αμαρτία, δίχως να προσβάλλει, να χτυπάει τους ανθρώπους, δίχως να πίνει πέραν του κανονικού ή να τρώει, δίχως να έχει ελαττώματα ανθρώπινα που έχουμε εμείς όλοι μας και πάθη. Ο Χριστός ήταν απαθής, ο Χριστός ήταν τέλειος και σαν άνθρωπος και η συμπεριφορά του ήταν τέλεια απέναντι στους ανθρώπους, γεμάτη αγάπη και γεμάτη διδασκαλία και νουθεσία. Ένα λοιπόν η διδασκαλία για αυτούς που καταλαβαίνουν και δεν είναι πατημένοι δρόμοι, όπως οι διεστραμμένοι άνθρωποι, οι αιρετικοί, οι οποίοι είναι πατημένοι δρόμοι και δεν φυτρώνει πάνω τους ο λόγος του Θεού. Δεύτερον, η φωτεινή προσωπικότητα του Χριστού, που όσοι τον είδαν, ακόμα και οι εχθροί του είπαν ότι δεν μίλησε ποτέ άνθρωπος όπως μίλησε ετούτος ο άνθρωπος. Αλλά εκτός από αυτά τα δύο, υπάρχει και τα θαύματα. Υπάρχουν και τα θαύματα του Χριστού και το θαυματουργικό μέρος. Όσοι είχαν λοιπόν αυτιά και μάτια και ψυχή και μυαλό σωστό, θα έπρεπε οπωσδήποτε να το δεχθούν, όπως ήταν όλοι οι καλοπροαίρετοι Ισραηλίτες, όπως ο Ναθαναήλ, οι μαθητές του και πολλοί άλλοι, οι οποίοι επέδειξαν αυτή την ορθότητα της σκέψεως, αυτή την αντίληψη της ψυχής και αυτή την κατάταξη και το κρυσάρισμα που κάνει ο νους, την κριτική δηλαδή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι άλλο πρόσωπο από τον Χριστό, ο Χριστός εκτός από τον Κύριο, από τον Ιησού, τον οποίον έβλεπαν να περπατάει ως άνθρωπος επί της γης. Καλά λοιπόν, ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο. Ωραία. Δεν έχει, ας πούμε, τις προσλαμβάνουσες εικόνες, δεν έχει τα φόντα, τη δύναμη του μυαλού να καταλάβει τη σοφία του Ευαγγελίου. Δεν έχει, παραδείγματος χάρη, την αντίληψη να καταλάβει ότι εάν εφαρμοζόταν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, να μην κάνεις τον άλλον αυτά που θέλει να σου κάνει αυτός, ή και το άλλο από την άλλη μεριά, να κάνετε στους ανθρώπους αυτά που θέλετε να σας κάνουν εσάς, αν δεν καταλαβαίνει πόσο βαριές είναι αυτές οι κουβέντες που ζυγίζουν αιώνες και τόνους, μεγατόνους βάρους για την ανθρωπότητα, τουλάχιστον ας καταλάβει την άψογη συμπεριφορά του Χριστού και όσοι τον είδαν, την θεσπέσια όψη του, που ο Λέντουλος λέει ότι ήταν ωραιότερος άνθρωπος που υπήρχε τότε στην Παλαιστίνη και πιστεύω σε όλους τους αιώνες δεν γεννήθηκε ωραιότερος από τον Κύριο, με εσωτερική λάμψη και εξωτερική λάμψη, γιατί και αυτά πάνε μαζί. Και το παρουσιαστικό του λοιπόν, η μαγνητική αυτή αγαπητική δύναμη που έχει το πρόσωπο του Χριστού δεν τους ακούμπησε. Αν δεν τους ακούμπησαν και τα λόγια του, αν δεν πίστεψαν και τα θαύματά του, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να λέγονται άνθρωποι, είναι διεστραμμένα όντα, τα οποία βεβαίως δεν αξίζουν για να πάνε κοντά και να γίνουν οι του Θεού. Αν όμως ένα από αυτά ή όλα αυτά τα καταλάβει ο άνθρωπος και τον αγγίξουν, τότε δίνεται ψυχήτε και σώματι στον Κύριο και προσπαθεί να αρέσει σε Αυτόν. Μας σκλαβώνει δηλαδή ο Χριστός με την πνευματική του ομορφιά, τα θαύματά του, τη μορφή του, τους λόγους του, τη συμπεριφορά του, την αγάπη του προς τους ανθρώπους και τέλος μας σκλαβώνει με τη μεγάλη τελευταία πράξη της ζωής του, ταπεινώσεως και θυσίας, την πράξη της σταυρώσεως και της αναστάσεως. Στην κυριολεξία
όλα αυτά, αν τα σκεφτεί κανείς, είναι η τελειότερη ζωή που βρέθηκε επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε κάποιος, ο οποίος έδωσε στην ανθρωπότητα τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε, και είχε μεγάλο πλούτο δωρεών, αλλά η ανθρωπότητα αντί για μάνα που της έδωσε, αυτή του δώσε ξύδι. Και αντί για την αγάπη που της έδωσε, αυτή του δώσε ραπίσματα και χτυπήματα και σταυρό και λόγχη και όλα τα παρεπόμενα τα οποία πέρασε ο Κύριος μας, προκειμένου να μείνει σταθερός στην απέφασή του να πεθάνει για την αγάπη προς τους ανθρώπους και παίρνοντας όλο το βάρος της ανθρώπινης αμαρτίας. Αυτό είναι το σπουδαίο να ξέρουμε, ότι δεν χρειάζεται εμείς πλέον να εξηλαιωθούμε μπροστά στον Πατέρα για τις αμαρτίες, διότι τις πήρε όλες ο Χριστός και τις έσβησε επάνω στο Σταυρό όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητος, όσες έγιναν και όσες θα γίνουν. Και η πίστη λοιπόν στο Χριστό είναι το μεγάλο κεφάλαιο του χριστιανού. Ο οποίος χριστιανός πρέπει να δέχεται τον Χριστό του, τον Χριστό σαν σωτήρα του, προσωπικό του σωτήρα και παγκόσμιο σωτήρα, γιατί όλοι οι καλοπροαίρετοι λαοί έδειξαν σε αυτόν υπακοή. Και σήμερα ακόμα, παντού και ακόμα στις μουσουλμανικές χώρες, όπως είναι η Τουρκία, υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί, όπως οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, που μας αναφέρει ο πατέρας Αυγουστίνος σε μια θαυμάσια κασέτα του, που περιγράφει ότι πήγε ένα ζευγάρι με κλάματα και του είπε ότι εμείς κάνουμε τους μουσουλμάνους γιατί δεν μπορούμε αλλιώς, αλλά στο υπόγειό μας έχουμε τον Χριστό μας και εκεί προσκυνάμε την Παναγία με τα δακρύων και θέλουμε να παντρευτούμε. Αν και είμαστε 10 χρόνια μαζί, δεν έχουμε κάνει ορθόδοξο γάμο. Και τους πάντρεψε, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος. Λοιπόν, αυτά τα λέμε γιατί υπάρχουν αρνητές της θεότητος του Χριστού, όπως είναι οι χιλιαστές, που διαστευρώνουν τα εδάφια των γραφών, εκείνα που περιγράφουν τη θεότητα του Χριστού, και δεν τον θέλουν Θεό όπως είναι πραγματικά, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, τρία πρόσωπα, αλλά τον θέλουν κτίσμα όπως είναι ο Αρχάγγελος και ο Άνθρωπος και ο Άγγελος. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξέρουμε και να τα δούμε και κάθε φορά να τα πιστοποιούμε και να τα καταλαβαίνουμε, διότι ο Κύριος ο ίδιος, ας ανοίξουν εκείνοι που δεν βλέπουν ακόμα τα μάτια τους, λέει ότι όταν Φίλιππα είδε στον Πατέρα, εώρακας εμέ, ο εωρακάς με, εώρακε και τον Πατέρα. Ο εωρακός εμέ, εώρακε τον Πατέρα. Και είναι στο Ιωάννου, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο αυτό. Αγάρ εκείνος ποιεί, τούτο και ο Υιός ομοίως ποιεί. Ιωάννης Σίγμα κεφάλαιο, στίχος 19. Θα αναφερθούμε λοιπόν τώρα και σε κάποιες προφητείες για την γέννηση του Χριστού, του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο προφητευμένος από πάρα πολλές προφητείες, όπως δεν κουράζουμε κάθε φορά, δεν κουραζόμαστε να λέμε σε αυτήν την εκπομπή, τις εκατοντάδες προφητείες που υπάρχουν στο πρόσωπο του Χριστού, διότι αυτές οι προφητείες έχουν μεγάλη αξία για την πίστη του χριστιανού. Ώστε, λοιπόν, ποιος θα με ελέγξει για αμαρτία, είπε ο Χριστός, και αφού κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, ο μόνος αναμάρτητος είναι ο Χριστός. Να και μια άλλη απόδειξη της θεότητος του Χριστού, ότι ενώ όλοι οι άνθρωποι γεννημένοι από γυναίκα, ο Αδάμ, η Εύα και όλοι εμείς είμαστε αμαρτωλοί, η εκούσια, η ακούσια, ένα αδιάσυστο ντοκουμέντο είναι ο προφητικός λόγος περί του Χριστού, είναι η προφητεία, είναι το πρόσωπο το οποίο προφητεύθη. Σημειώστε δε ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι σαν μια προφητεία για τον Χριστό, με την έννοια της προρήσεως. Δεν είναι μια τυπολογία, τυπολατρία κλπ. Αλλά μέσα στα ιστορικά γεγονότα διαπλέκεται σαν ζωντανό το πρόσωπο του Μεσσία. Είναι ο Υιός ο Πρωτότοκος, αυτός ο οποίος έρχεται από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Είναι αυτός ο τύπος
του πρωτοτόκου Ιού στην Παλαιά Διαθήκη και όλα αυτά συγκλίνουν σε ένα πρόσωπο. Είναι σαν να εστιάζουμε με πολλούς φακούς σε ένα σημείο. Και υπάρχουν προϋποθέσεις μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης με την έννοια να αναλύσουμε πολλά και προφητείες που υπάρχουν που συγκλίνουν σε μια εστία σε ένα πρόσωπο και το φωτίζουν. Από πολλούς προβολείς, από πολλές μεριές φωτίζεται συνεχώς το ίδιο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι βεβαιότερο από τους προφητικούς λόγους δεν έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη και μεγαλύτερα ντοκουμέντα αποδείξεις ότι ο Χριστός είναι το πιο προφητευμένο πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και από την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και από τις μελέτες των μελετών της Παλαιάς Διαθήκης, διότι όπως ξέρετε πάρα πολλοί θεολόγοι και πατέρες της Εκκλησίας αλλά και ξένοι θεολόγοι έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες σε ένα πρόσωπο το οποίο λέγεται Μεσσίας, Χριστός, εκλεγμένος Υιός του Θεού και Θεός και φωσφόρος ανατήλει εν τες καρδίες ημών, όπως λέει μια προφητεία του, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιούσε τον προφητικό λόγο στις συναγωγές των Εβραίων και τους έλεγε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος χρησιμοποίησε την Παλαιά Διαθήκη για να στηρίξει την απόδειξη περί της υπάρξεώς του ως Χριστού μέσα στον κόσμο. Αλλά εμείς ως εθνικοί μη Ιουδαίοι δεν δώσαμε και πολλές βάσεις στις προφητείες. Άλλωστε υπάρχουν τόσα άλλα πιστήρια, αλλά έχουν καταπληκτικές λεπτομέρειες. Καταπληκτικές λεπτομέρειες η Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτες για το πρόσωπο του Χριστού. Πρέπει κανείς φιλολογικά, θεολογικά και με βάθος, με προσοχή μεγάλη, να μεγενθύνει με ένα μεγευτικό φακό τις λεξούλες αυτές που λένε οι προφήτες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές, όπως είναι ο Ισαΐας κλπ. Αλλά ας αρχίσουμε να πούμε για μερικές από αυτές. Είναι στο παράδεισο, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ας το πούμε άλλη μια φορά, όπου στείνεται μια δίκη μετά την παρακοή και έχει τρεις ενόχους, τον Αδάμ, την Εύα και τον Διάβολο. Αυτοί είναι οι τρεις ένοχοι του παραδείσου. Για κάποια στιγμή παραμερίζεται ο Αδάμ, ενώ είναι το κύριο, θα λέγαμε, πρόσωπο του δράματος, αλλά παραμερίζεται προς στιγμή και στρέφεται ο Κύριος στην Εύα και στον Διάβολο και λέει εχρανθήσω, θα βάλω έχθρα, κακία να υπάρχει μεταξύ εσένα, εσού και του Διαβόλου, δηλαδή ανάμεσα στο Διάβολο και στη γυναίκα γενικώς, ανάμεσα σε αυτούς τους δυο και από το σπέρμα σου, από το σπέρμα το δικό σου. Είπε για το σπέρμα του Διαβόλου, ο σπέρμα του Διαβόλου μπορούμε να θεωρήσουμε τους κακούς ανθρώπους, γιατί είπε σπέρμα του Διαβόλου και σπέρμα της γυναικός. Δύο σπέρματα. Υπό πνευματική άποψη και ηθική άποψη, το σπέρμα του Διαβόλου είναι οι πνευματικά διαστραμμένοι άνθρωποι, οι κακοί άνθρωποι, οι διαβολάνθρωποι. Και δεν είναι άνθρωπος να έχει απογόνους ο Διάβολος σωματικούς, αλλά θα λέγαμε έχει πνευματικούς απογόνους και όχι οντολογικούς, αλλά ο διάβολος έχει που δεν, είναι που δεν είναι. Αλλά η γυναίκα όμως, πώς εδώ εμφανίζεται να έχει σπέρμα. Ο Αβραάμ λοιπόν γεννά, αλλά μέσω του σπέρματος αυτής, και δεν λέει μέσω του σπέρματος αυτού ή του Αδάμ ή του Αβραάμ ή του Ισαάκ ή κάποιον από τους προπάτορες, γιατί θέλει με αυτό να δείξει και με σαφή υπαινιγμό ότι θα γεννηθεί κάποιος άνευ σπέρματος ανδρός και αυτός που θα γεννηθεί θα είναι από παρθένο γυναίκα. Όπως μας λέει και ο Ισαΐας, η παρθένος έχει δηλαδή στην κοιλιά της και θα τέξει παιδί ιών υψίστου. Λοιπόν, η γυναίκα λοιπόν είναι εκείνη που θα φέρει κάποιον απόγονο και
αυτός ο απόγονος της που θα γεννηθεί από αυτή τη γυναίκα, αυτός θα σου τηρήσει, συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του χτυπήσεις την πτέρνα. Φτέρνα λοιπόν είναι η άκρη του σώματος, που σημαίνει ότι το πλήγμα δεν είναι μεγάλο, δεν είναι θανατηφόρο, όπως αυτό που θα φάει ο διάβολος στην κεφαλή, το οποίο θα είναι θανατηφόρο χτύπημα, διότι θα συντρίψει την κεφαλή του, λέει, θα του ανοίξει το κεφάλι. Και πράγματι, η σταύρωση του Κυρίου μας θεωρείται μια μικρή βλάβη στην πτέρνα του Θεανθρώπου Χριστού, γιατί ο Χριστός μετά από την σταύρωσή του ανασταίνεται και έτσι ο διάβολος ιτάται κατά κράτος. Βέβαια, ο διάβολος δεν εξαφανίζεται, παραμένει μέσα στην παγκόσμια σκηνή και προσπαθεί, παρόλο που έχει πάθει αυτή τη μεγάλη ήττα και βλάβη και έχει χαθεί το κύρος του και η δύναμή του και οι πολλοί οπαδοί του, εντούτοις προσπαθεί να βγάλει και από τους χριστιανούς και καταφέρνει δυστυχώς σήμερα μετά από τόσα και τόσα που έχουν εγγραφεί για τον Χριστό να κάνει καταστροφή. Αλλά και ο Ιακώβ θα δούμε ότι είπε στον Ιούδα, τον απόγονό του, ότι από σένα θα βγει η προσδοκία των εθνών. Η προσδοκία των εθνών, όχι του έθνους του Ισραήλ μόνο, δεν εξαιρείται βέβαια το Ισραήλ, αλλά μπαίνουν και όλα τα άλλα κράτη τώρα μέσα στην προφητεία. Προφητεύεται και ο τόπος που θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Όχι μόνο το ότι θα είναι Υιός Θεού και Θεός, αλλά προφητεύεται από τον Ισαΐα, από τον Αβακούμ και αν δεν κάνω λάθος από τον Βαρούχ, επηγής όφθη λέει ο Βαρούχ, στην περιοχή του Ιούδα, που είναι η Βηθλεέμ, οπωσδήποτε η χώρα αυτή, η περιοχή αυτή. Γι' αυτό ακούμε και το γενεολογικό δέντρο στην πρώτη του χρόνου, ποια είναι η καταγωγή του κατά σάρκα Κυρίου μας και τα Χριστούγεννα βέβαια. Αυτό αναφέρεται ότι κατάγεται κατά σάρκα από τον Δαβίδ, ο οποίος είναι απόγονος του Ιούδα. Είναι απόγονος του Ιούδα που είναι απόγονος του Αβραάμ. Είναι καταπληκτικό να δούμε αυτή τη συσχέτιση μέσα στην Αγία Γραφή και την πορεία που παίρνουν οι προφητείες και πώς δρομολογούνται και από ποιους. Από την περιοχή του Ιούδα λοιπόν γεννιέται στην επαρχία του Ιούδα ο ουδαμός ελαχίστη, καθόλου δεν είσαι μικρή δηλαδή, ανάμεσα στις πόλεις της Ιουδαίας, της επαρχίας δηλαδή του Ιούδα. Από σένα εξελέξεται ηγούμενος ως τη ποιμανή των λαών του Ισραήλ, γιατί από σένα θα βγει ο αρχηγός, ο ηγούμενος, ο πρώτος, ο οποίος θα ποιμάνει τον Ισραήλ, λέει ο Μιχαίας, ο οποίος έρχεται ο Μιχαίας μετά τον Δαβίδ, και δεν μπορούμε να συγχαίουμε την προφητεία αυτή με τον Δαβίδ, γιατί μερικοί λένε για τον Δαβίδ αναφέρεται, διότι μένει στον αιώνα, ενώ ο Δαβίδ δεν μένει στον αιώνα, πεθαίνει και σαν άνθρωπος πηγαίνει και θάπτεται μετά των πατέρων του. Λοιπόν, και ο Κύριος χρησιμοποίησε πριν πούμε για τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είναι ο πιο προβλεπτικός, ο πιο προφητικός, ο πιο καθαρός, που φέρνει να πούμε σαν να το διαβάζει μέσα από ένα βίντεο το πρόσωπο του Χριστού και να το φέρνει σε εμάς σαν να διηγείται πραγματικά ο Ισαΐας κάτι που έχει δει σε ένα κινηματογραφικό έργο. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς ο τρόπος που πλησιάζει τη μορφή και τη δράση και το πρόσωπο του Χριστού. Ο Θεός του δίνει δηλαδή του Ισαΐα τόση προφητική ενάργεια και δύναμη, τόση καθαρότητα προφητικού λόγου, τόσο ώστε αν ακούσουμε τον Ισαΐα νομίζουμε ότι βλέπουμε τον Χριστό να γεννιέται, να μεγαλώνει, να διδάσκει, να διαλέγει τους μαθητές του, να έρχεται σε σύγκρουση με τους γραμματείς και φαρισαίους, να μπαίνει στο ναό της Σολομώντος, να είναι απόγονος του Δαβίδ, να είναι γεννημένος στη Βηθλεέμ, να σταυρώνεται ανάμεσα σε παρανόμους, όπως λέει ο Ισαΐας, να του βγάζουν τα ρούχα του στον κλήρο και όλα αυτά, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά προρήσεις για τους νοήμονες που αργότερα θα αναλύσουν την Παλαιά Διαθήκη, να πούνε «Α, κοίταξε,
με πόσο, πώς, φως φανάρι, πώς μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού, το πρόσωπο του Μησία, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Αλλά, όπως είπαμε, πρέπει κανείς να ανοίξει και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, διότι και από την Καινή Διαθήκη θα δούμε, αγαπητοί φίλοι, πόσα πράγματα ιστορούνται για την εδραίωση της πίστεώς μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Υιός του Θεού και ο Λόγος του Θεού, ο ενωμένος με το Θεό. Να πούμε στον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εν αρχή είναι ο Λόγος. Ποιος είναι ο Λόγος, μας το λέει ο Ιωάννης. Σάρξε γένετο, λέει ο Λόγος. Αυτός ο Λόγος υπήρχε κατά την αρχή της δημιουργίας ενωμένος με το Θεό, αλλά και πρώτης δημιουργίας του κόσμου υπήρχε. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονε. Τι λέει εδώ? Ότι όλα έγιναν με τη συνέργεια του Λόγου. Ποιος είναι ο Λόγος? Ο Χριστός. Άρα ο Χριστός δημιουργεί τον κόσμο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα, αν ο Πατέρας λέμε ότι είναι ο δημιουργός του κόσμου, διαλόγου μας λέει ο Μωυσής ότι τον έφτιαξε τον κόσμο. Διαβοής λέγοντας, με τον Λόγο δηλαδή. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί και ο Χριστός ονομάζεται ο Λόγος του Θεού με κεφαλαίο, Θεός είναι ο Λόγος. Θεός είναι ο Λόγος, ήταν Θεός ο Λόγος. Αυτός υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας, ηνωμένος προς τον Θεό. Και πάντα δι' αυτού εγένετο, χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονε. Ιωάννης, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 3. Αρχή του κεφαλαίου του πρώτου του Ιωάννου, του υψηπετούς αετού. Είναι εκείνος που ανάμεσα στους τέσσερις Αποστόλους πήρε τον τίτλο του Θεολόγου. Από το Θεός είναι ο Λόγος. Και δεν έγινε τίποτα, λέει ο Ιωάννης, χωρίς αυτόν. Όλα έγιναν δι' αυτού. Και άνευ αυτού δεν έγινε ούτε το παραμικρό. Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, το λέει ο Ισαΐας στο 9ο κεφάλαιο. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου εσύ σήμερον, σήμερον γεγένει κάσε. Στους Εβραίους, 5ο κεφάλαιο. Δηλαδή, ο Υιός του Θεού και Θεός γίνεται άνθρωπος. Και άλλο, άλλη προφητεία, εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε. Αυτή βρίσκεται στους ψαλμούς, στον 101ο ψαλμό του Δαβίδ. Άμα ανοίξετε το ψαλτήρι, στους ψαλμούς του Δαβίδ, στο 101ο, 109 ψαλμό, στο 4ο κεφάλαιο του ψαλμού αυτού, το 4ο στίχο ίσως, λέει, αν είχαμε το ψαλτήριο θα μπορούσαμε να το δούμε πώς το λέει μέσα, λέει, ότε ήλθε το πλήρωτο χρόνου, γενόμενον γυναικός, όχι, εκ γαστρός προεοσφόρου γέννησάσαι. Τι σημαίνει αυτό? Εγκαστρός θα πει από γυναίκα. Πρώτου έως φόρου θα πει πριν από το να γίνουν τα πάντα. Αλλά και τον έως φόρον να θεωρήσουμε τον σατανά, ο Κύριος είναι γεννημένος προ αυτού. Κατά την ουράνιο μυστηριώδη γένεση, διότι λέμε ο Χριστός γεννήθη στον ουρανό δίχως μητέρα, μόνο από τον Πατέρα. Δεν ξέρουμε πώς, μυστηριωδώς πώς, κανείς δεν μπορεί να πει. Όχι όμως εν χρόνο, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, υπάρχει σύγχρονος με τον Πατέρα. Δεν υπάρχει χρόνος που να γεννήθηκε ο Υιός. Ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, όπως γεννάνται οι ιδιότητες του φωτός από τα ηλεκτρόνια αυτά που βγαίνουν, τα σωματίδια αυτά. Και φέρνει ο Μέγας Βασίλειος ως απόδειξη αυτού, τις ιδιότητες του ηλίου, ο οποίος είναι και φως και λάμψης και θερμότητα. Είναι φως, λάμψης, είναι θερμότης και είναι και σώμα. Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Εξάλλου και ο Άγιος Σπυρίδων, όπως ξέρετε, αποστόμωσε την σύνοδο εκεί για τον Άριο που γινόταν εκεί, η μεγάλη μάχη που εδόθη, που ο Άγιος Νικόλαος χαστούκησε τον Άγιο, ο Άγιος Σπυρίδων έβγαλε ένα κεραμίδι και με το θαύμα που έκανε ο Θεός με το κεραμίδι, όταν είπε ότι ο πατήρ είναι
σαν το πυρ και έφυγε προς τα πάνω φωτιά και έμεινε υγρός πυλός στο χέρι του Αγίου και μετά και του Υιού το όνομα και έπεσε κάτω το χώμα και έμεινε το νερό στο χέρι του. Αυτά τα πράγματα συγκλώνησαν όλη τη σύνοδο εκεί και είναι γεγονός που ομολογείται και γράφεται από πολλούς συγγραφείς το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με το κεραμίδι. Με λίγα λόγια, ο Άγιος Σπυρίδωνος, ο οποίος δεν ήταν λόγιος όπως ο Μέγας Αθανάσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι, οι οποίοι με εδάφια της Αγίας Γραφής απεδείκνουν στον Άριο το λάθος του, αλλά τότε έπαθε το μεγάλο πλήγμα η πλευρά του Αρίου, διότι σχεδόν όλοι οι Αριανοί που βρίσκονταν εκεί παραδέχτηκαν ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας έχει δίκιο και ο Θεός είναι τριαδικός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα ήταν δυνατόν, αν δεν ήταν ισόκυρα τα πρόσωπα αυτά, να έλεγε ότι θα βαπτιστούμε. Αλλιώς θα έλεγε να βαπτιστούμε μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν λέει αυτό, λέει στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολλά λοιπόν είναι τα χωρία που αποδεικνύουν πανηγυρικώς φύση και ουσία θεότητα του Χριστού, ούτως ο Θεός ουκ λογιστής ετέτερος. Μετά τούτο, επί της γης όφθη, είναι η προφητεία του Βαρούχα αυτή, το τρίτο κεφάλαιο, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένας από τους μικρούς προφήτες ο Βαρούχα, αλλά προφητεύει και αυτός το Μεσσία Χριστό. Τι να πούμε, ότι πεδίωνε γεννήθη ημίν Υιός και εδόθη ημίν και καλείται το όνομα αυτού Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Τι άλλο από την προφητεία του Ισαΐα, στο 8ο κεφάλαιο, τι φοβερή προφητεία αυτή. Πεδίο γεννήθηκε σε μας, μας δόθηκε, μας χαρίστηκε Υιός και καλείται το όνομα αυτού Θεός ισχυρός, πατήρ με κεφαλαίο του μέλλοντος αιώνος, Ισαΐας θήτα κεφάλαιο, ένα το κεφάλαιο. Τι να πούμε για την προφητεία που αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, που μιλάει ο Χριστός και λέει εγώ με το Α και το Ω. Ο Α και ο Ω. Ο Ιησούς Χριστός χθες σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας, που λέει στο 13ο προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ο όν επί πάντων Θεός Χριστός στους Ρωμαίους, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή και δικαιώθη, Α Τιμόθεος 3ο κεφάλαιο. Τόσα λοιπόν εδάφια υπάρχουν, που ασφαλώς οι διαστρεβλωτές των κεφαλαίων αυτά δεν τα θέλουν να τα ακούν και κάνουν αλλοπρόσαλες ερμηνείες. Τι να πούνε, όταν λέει ο Κύριος εδώ ή όταν λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι δια του Λόγου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, του Χριστού, του Υιού του Θεού και Θεού, πριν ακόμη να πάρει σάρκα ανθρώπινη, έγιναν όλα τα κτίσματα. Τι υπάρχει πιο συντριπτικό από αυτό για να αποδεικνύει ότι δεν είναι κτίσμα ο ίδιος ο Χριστός, όπως τον έλεγε ο Άριος και η σημερινή Αριανή, οι οποίοι είναι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά, οι οποίοι δεν είναι μόνο Αριανοί, είναι και Ευδοκίτες, είναι και Σαδουκαίοι, έχουν όλων των αιρέσεων μέσα μια ανακεφαλαίωση των αιρέσεων, είναι ο χιλιασμός. Ανακεφαλαίωση όλων ιστορικά των αιρέσεων. Γι' αυτό και ποτέ θα δείτε σε αυτούς τους αιρετικούς μέσα δεν υπάρχουν ιστορικά βιβλία. Διότι τα ιστορικά βιβλία και ιστορίες των συνόδων, τα πρακτικά των συνόδων, αποδεικνύουν όλα αυτά που λένε οι Ιεχωβάδες, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, μάλλον χιλιαστές, οι διαστρεβλωτές των Αγίων Γραφών, ότι όλα αυτά είναι, τα έχει αντιμετωπίσει η Εκκλησία του Χριστού και τα έχει θεωρήσει αιρέσεις και τα έχει αποβάλει από το σώμα της και έχει αναθεματίσει τους αιρετικούς. Λοιπόν, ο Ισαΐας, ιδού η Παρθένος 6 εγγαστρή, ιδού, να, κοιτάξτε, εδώ κοιτάξτε, λέει ο Ισαΐας, να η Παρθένος, θα εγκυμονήσει παράξενο πράγμα και θα κάνει παιδί και το όνομά του Εμμανουήλ, δηλαδή μαζί μας ο Θεός. Περιφραστικό όνομα είναι το Εμμανουήλ, που θα δείξει ποιο θα είναι το πρόσωπο αυτό και τι θα κάνει
μέσα στην δράση του, γιατί πρέπει το όνομα να εκφράζει το πρόσωπο, να έχει μια αλληλουχία, να έχει μια αρμονία με τη δράση του προσώπου. Και πάντα ο Θεός ήταν μαζί με τον Ισραήλ, αλλά και συγχρόνως ήταν μακριά. Ήταν κοντινός και απρόσιτο Θεός. Τώρα όμως, με τον Εμμανουήλ, έρχεται ανάμεσά μας. Κοντά μας, τον ακουμπάμε, τον επιάνουμε. Πόσοι δεν πιάσαν τον Κύριο και τον ακούμπησαν, όπως εκείνη που ακούμπησε το φόρεμά του, όχι τον ίδιο, και γιατρεύτηκε. Αλλά πολλά προφητεύονται. Ο θάνατος του Χριστού, αλλά και ο Δανιήλ, το έχουμε αναλύσει σε παλιότερη εκπομπή, ίσως πριν πολλά, 3-4 χρόνια, 3 χρόνια. Έχουμε πει ότι ο Δανιήλ έχει από την Βαβυλώνα, από τη Βαβυλώνα μέχρι το χρόνο της Σταυρώσεως, έχει δώσει τις εποχές, και η τελευταία εβδομάς που λέει εκεί με τις εβδομάδες χωρίζεται στη μέση, εβδομάς ετών, 7 χρόνια δηλαδή, 3,5 χρόνια, ακριβώς εκεί πέρα δημιουργεί ακριβώς αυτό, ότι ο Χριστός 3,5 χρόνια θα βρίσκεται στην δράση του και μετά από τα 3,5 χρόνια θα διακόψουν τη δράση του με τη σταύρωσή του, με το θάνατό του. Αλλά και το 23ο κεφάλαιο του Ισαΐα, αν δεν κάνω λάθος, τον βλέπει στο σταυρό 800 χρόνια π.Χ. Χριστού και τον βιντεοσκοπεί. Τον βλέπει και λέει ότι δεν είχε πια ομορφιά, το κάλος του το ανθρώπινο χάθηκε. Το είδος αυτού λέει άτιμον, δηλαδή το πρόσωπό του, η μορφή του πολτοποιήθηκε, χωρίς τιμή, είχε εξαφανιστεί, όπως ένας άνθρωπος που κακοποιείται και φωνεύεται και βλέπουμε ότι χάνει το πρόσωπό του, την κανονική του όψη και την ομορφιά του βέβαια, και πιο κάτω λέει αυτός που κακοποιήθηκε εκεί είναι αυτός που φέρει τις αμαρτίες μας, αυτός που κουβαλάει τις αμαρτίες μας, αυτός που πέθανε υπέρ των αμαρτιών μας και για μας πονάει, και σαν πρόβατο επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άμωμο. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή, το αρνεί μπροστά σε εκείνο που το κουρεύει. Δεν αντιδρά, κοιτάει δεξιά-αριστερά μέχρι να του κοπεί ο λαιμός, δεν διαμαρτύρεται το αρνάκι. Και δεν λέει τίποτα εναντίον εκείνων που τον κακοποιούν, ο Κύριος. Αλλά και η προφητεία του Δανιήλ, η μεγάλη προφητεία εκείνη, με τον Ναβουχοδονόσορα, το όραμα, το οποίο το ερμηνεύει ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνος, όλο εκείνο το όραμα το βάζει ο Θεός στον Ναβουχοδονόσορα. Περίεργο το όραμα αυτό να το δει ένας άνθρωπος εκτός του Ισραήλ, έτσι. Να δει τι, αυτός που κατέστρεψε το Ισραήλ, να δει όλες τις βασιλείες και την εξέλιξη της ιστορίας του κόσμου μέχρι τον Χριστό. Αυτό είναι το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα. Του δίνει ένα όνειρο, βέβαια, το κάνει αυτό για να αγκιστρωθεί πάνω στο Δανιήλ ο Ναβουχοδονόσορας και να παραδεχθεί, όπως παραδέχτηκε αργότερα, ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός του Δανιήλ. Για να μην πει κανείς ότι, να, τα πράγματα ανάμεσα στους Εβραίους έγιναν συνωμοσίες, εγγράφτησαν βιβλία κλπ. Όχι. Βάζει και τους απίστους ο Θεός να μιλήσουν, όπως έβαλε και την όνο του Βάαλ. Άσχετο στοιχείο μέσα στην όλη ιστορία, κι όμως η όνος του Βάαλ μίλησε σαν άνθρωπος στο Βαλτάσαρ, στον Βαρλάμ, συγγνώμη. Είδε λοιπόν ένα βουνό, λέει, αλατόμητο, του είπε ο Δανιήλ, είδε στο όραμά σου ένα βουνό μεγάλο, το οποίο ήταν αλατόμητο. Δεν είχε δηλαδή ακουμπήσει χέρι ανθρώπου επάνω. Και αυτό είναι η Παρθένος, συμβολισμός της Παρθένου Μαρίας. Και πάει και πέφτει, λέει, μια πέτρα από αυτό το βουνό, ξεκολλάει άνευ χειρός, άνευ σπέρματος η Παρθένος,
το όρος. Και φεύγει αυτή η πέτρα, κατρακυλάει με φοβερή ταχύτητα και έρχεται πάνω στο άγαλμα αυτή η ογκώδης πέτρα και το καταστρέφει. Είναι ο Χριστός που έρχεται σαν αυτός ο οποίος θα μείνει μέσα στην ιστορία σαν ένας βράχος και η Παρθένος είναι το αλατόμητον όρος, ο Χριστός είναι ο λίθος στον οποίο πέφτουν μερικοί και σηκώνονται άλλοι που ακουμπάνε πάνω του, γιατί και ο Κύριος είπε ότι είναι λίθος και δεν θα έχει τέλος η βασιλεία που θα εγκαθιδευθεί επάνω στα συντρίμια των ανθρωπίνων βασιλειών. Πράγματι δεν έχει τέλος η βασιλεία του Κυρίου, γιατί την 8η ημέρα, την ημέρα της, την ημέρα της κρίσεως, ο Κύριος διαιωνίζει την ιστορία, την πάει στο άπειρο, γιατί η 8η χιλιετία είναι ατελεύθητος υπό δύο έννοιες. Και δεν τελειώνει για να έρθει το τέλος του κόσμου, αλλά και συνεχίζει μέσα στο χρόνο, αφού σταματάει ο χρόνος και μπαίνει η σχορή, η 8η ημέρα του Χριστού ημέρα, μέσα στην αιωνιότητα. Και προπαντός οι προφητείες, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι της εκπομπής, θα τη δούμε μέσα στην Αγία Γραφή, εκεί που μιλάει για τον Ναβουχοδονόσορα και τον Δανιήλ, στο κεφάλαιο του Δανιήλ, του προφήτη, και συν Θεό μάλλον, θα μας δοθεί ευκαιρία να έρθει με τη σειρά της Παλαιά Διαθήκη σε εκείνο το σημείο, που να την δούμε ακριβώς πώς γράφεται και πώς περιγράφεται αυτή η μεγάλη προφητεία για τον Μεσσία Ιησού Χριστό από το βιβλίο του Δανιήλ και από τις βασιλείες που διαπλέκονται, η ιστορία του Ισραήλ, ο Ναβουχοδονόσορ και η εχμαλωσία των Εβραίων 70 χρόνια στην Βαβυλώνα. Λοιπόν, ο Ιησούς κατήγεται από την Βηθλεέμ, αλλά ονομάζεται Ναζωραίος. Πήγε στην Αίγυπτο, όπως λέει ο Ισαΐας, από την Αίγυπτο φώναξα τον Υιό μου. Διαπλέκεται με τον Ηρώδη η γέννηση του Χριστού. Διαπλέκεται με τους μάγους και είναι πάρα πολύ ωραία να δούμε από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο πώς περιγράφει εκεί με κάθε λεπτομέρεια τι ήταν η μάγη, τι ήταν το άστρο. Και όταν ο Φίλιππος λέει «Έλα και είδε» στον Ναθαναήλ, τότε ο Ναθαναήλ μέσα σε ελάχιστο χρόνο ανακάλυψε ότι ο Χριστός είναι αυτός που έχει μπροστά του. Ευχόμαστε λοιπόν, όπως ο Ναθαναήλ με καθαρή ψυχή, χωρίς προκατάληψη, εάν μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, οπωσδήποτε θα βρούμε το Μεσσία Χριστό, ο οποίος δίνει μια λύση στο πρόβλημα της ανθρωπότητας και επιβραβεύονται οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ότι πράγματι είναι από το Θεό, αφού είναι αλάνθαστες και βγήκανε στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε, αν δεν παίρναγε πάλι η ώρα της εκπομπής μας, όπου θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο Πέτρος, «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτή ήταν το απάβγασμα της, το απάβγασμα της σοφίας των αιώνων, αλλά και η πιο σοφή μαρτυρία που έκανε ο Απόστολος Πέτρος για το πρόσωπο του Χριστού, που ο Χριστός το δέχτηκε απόλυτα. Βέβαια του είπε ότι δεν είναι δικό σου, δεν είναι στο μυαλό εσένα, δεν μπόρεσε εσύ να το καταλάβεις αυτό, αλλά ο Θεός το έδωσε αυτή τη στιγμή να το πεις. Να ξέρουμε ότι πάντα με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο και τον Ιησού Χριστό. Αν δεν μας φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος εύχομαι να βοηθεί και να σκέπει όλους σας και να βοηθάει και να σας οδηγεί εις οδόν σωτηρίας. Χαίρετε εν Κυρίω.